1922, Ιωνίας ενθυμήματα, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Η σημερινή συζήτηση, μουσικοθεατρική παράσταση, που είναι ενταγμένη στις εκδηλώσεις μνήμης των πολιούχων 5-10 ιερωματήρων, αποτελεί φόρο τιμής στις αρισμόνητες πατρίδες που δεν κατάφεραν να τις αφανίσουν ούτε σφαγές ούτε βιοβλοκές. Μέσα στις καρδιές των επιζώντων, η Μικρασία έγινε σύμβολο και μύθος του πλούτου και της αντοχής ετούτου του λαού που πάντα θα αγκαλιάζει Ανατολή και Δύση. Το αφιέρωμά μας είναι βασισμένο σε αφηγήσεις, τραγούδια, χορούς και μνήμες μιας εποχής και ενός τόπου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Προσκεκλημένος ομιλητής, ο αγαπητός πρώην βουλευτής, ο κύριος Θεόδωρος Πασαλίδης. Και ο Νικόλαος Νίτσας, απόστρατος του πολεμικού ναυτικού, ως συντονιστής της συζήτησης. Θα αναλύσουν τα κοινωνικοπολιτικά τεκτενόμενα της εποχής, πριν την καταστροφή, την καταστροφή και το προσφυγικό ζήτημα με τους Έλληνες της Ιωνίας εγκατεστημένους στη μητέρα Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Κιλκής. Με ιδιαίτερα αισθήματα χαράς, τιμής και αγάπης βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, κοντά στις δράσεις ενός από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους του τόπου μας, της Αρμονίας. Και είναι βέβαιο ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της μνήμης της μικρασιατικής αύρας θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σημαντικά θέματα, αλλά και να δούμε τον τρόπο της ζωής και τις τελευταίες στιγμές από όσο ακούσαμε, πριν από την τραγωδία και την καταστροφή. Σήμερα όλη η μέρα στο συνεδριακό είναι αφιερωμένη στη Μικρά Ασία. Τόσο η ελαχιστότητά μας και ο Δήμαρχος από το πρωί είμαστε εδώ, διότι είχαμε το συνέδριό μας, την ημερίδα μας, η οποία είχε ως τίτλο «Μνήμες Μικράς Ασίας», και σήμερα το απόγευμα πάλι βρισκόμαστε εδώ, γιατί μας συγκεντρώνει και μας συνεγείρει ψυχικά και πνευματικά αυτή η παρουσία της Μικράς Ασίας, ενός ελληνικού τόπου, ο οποίος για 3.000 και πλέον χρόνια μιλούσε και ζούσε μέσα στην ελληνικότητα και που βέβαια τα τελευταία 100 χρόνια, θα λέγαμε, έχουμε απορφανιστεί από αυτό το κομμάτι. Όμως, ιστορικά παραμένει ένας χώρος αλυσμών της πατρίδας. Ιστορικά έχει καταθέσει πολλές μαρτυρίες μέσα από τους γόνους αυτής της γης, μαρτυρίες σημαντικές σε φιλοσοφικό και εν γέννη επιστημονικό επίπεδο και μας δίνει τη ευκαιρία, μελετώντας και γνωρίζοντας τους προγόνους μας και τα σπουδαία επιτεύγματά τους, να μπορούμε να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε πώς επιθυμούμε να είμαστε στο παρόν και στο μέλλον μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η δραστηριότητα, η αποψινή της αρμονίας, και εύχομαι πάντοτε με αρμονία ψυχής και σώματος, με αρμονία ψυχής και πνεύματος, να λειτουργούμε και να ζούμε στη ζωή μας, ούτως ώστε με όμορφες εκδηλώσεις όπως αυτή να θρέφουμε πνευματικά τις υπάρξεις μας και να προβάλλουμε το όμορφο Κιλκής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε απόψε όλοι εδώ, στη φιλόξενη στέγη του Συνεδριακού Κέντρου, συνεχίζοντας το τιμητικό αφιέρωμα στους 5-10 μάρτυρες πολιούχους του Κιλκής. Ο Δήμος Κιλκής και ο Φιλανθρωπικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμονία
ενώνουν τις δυνάμεις τους με μια πολιτισμική σύμπραξη που ακουμπά με τρυφερότητα την ποθητή και χιλιοτραφωτισμένη πόλη της Ιωνικής Γης. Την κοσμοπολίτησα Σμύρνη, που η γεωγραφική της θέση, ο πλούτος και η αστική της ομορφιά την ανέπτυξαν σε πανίσχυρο κόμβο του διαμετακομιστικού εμπορίου σε έναν παραδεισένιο τόπο με έντονες πολιτιστικές ζυμώσεις αλλά και αλληλεπιδράσεις, εκεί όπου μέχρι το 1922 συνυπήρχαν αρμονικά με κυρίαρχη πληθυσμιακά την ελληνική κοινότητα Τούρκοι, Εβραίοι, Αρμένοι και Λεβαντίνοι. Από τις ιστορικές πηγές μαθαίνουμε για την ευημερούσα ζωή του ελληνικού στοιχείου και για την υπεροχή της ελληνικής γλώσσας στην κοινωνία της Σμύρνης, που είχε υιοθετηθεί από Άγγλους και Αμερικάνους. Η Σμύρνη, με τα πολύβουα γραφικά της προάστια, ήταν μια ζωντανή πόλη με καταλυτική την επίδραση των Ελλήνων σε όλες τις εκφάσεις της. Γι' αυτό άλλωστε και η ολέθρια καταστροφή της από την εκδικητική μανία των νεότουρκων πλήγωσε όλον τον ελληνισμό, που δυσκολευόταν πια να πιστέψει ότι η Σμύρνη και όλος αυτός ο πνευματικός και πολιτιστικός θησαυρός της είχαν παραδοθεί στις φλόγες και η αγαπημένη πόλη θα έχανε για πάντα τόσο βία και τόσο άδικα την ελληνική της ταυτότητα. Στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου του Κης, όπως τα έχετε παρατηρήσει, μαζί με τη σημερινή υπάρχουν και αρκετές άλλες εκδηλώσεις με επίκεντρο τη Σμύρνη και την Μικεσαντική καταστροφή. Τις επικοινωνούμε και τις υποστηρίζουμε γιατί έχουμε ανάγκη ως έθνος και ως κοινωνία που έζησε τα δεινά της προσφυγιάς να εμβαθύνουμε τους δεσμούς μας με το παρελθόν για να διδασκόμαστε και να αντλούμε δύναμη αποφεύγοντας την επανάληψη μοιραίων σφαλμάτων. Και η μνήμη είναι ο διαμεσολαβητής της ιστορίας του τόπου μας με το παρόν και το μέλλον, της ξεχωριστής ιστορίας κάθε ανθρώπου με το φυλαχτό μιας μεγάλης κληρονομιάς, μιας οικουμενικής παράδοσης που συνέχει τον πολιτισμό. Θα κρατήσουμε επομένως τα ενθυμήματα της Ιωνίας στη μνήμη μας και στην ψυχή μας ως προσάναμα εθνικής συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας. Η απόψινή εκδήλωση έχει και μια ευχάριστη επαιτειακή απόχρωση, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του Φιλανθρωπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμονία, έναν ιστορικό και από τους πιο δραστήριους συλλόγους του Δήμου μας. Εύχομαι στην Πρόεδρο, την κυρία Αμαλία Καλπάκα, στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλα τα μέλη της Αρμονίας, υγεία και μακροημέρευση με επιτυχημένα πολιτιστικά δρόμενα, όπως το απόψινό. Η αρρωγή του Δήμου Κλικής αυτονόητα είναι δεδομένη για την Αρμονία και για όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που πασχίζουν και εργάζονται άοπνα και αθόρυβα, μεταλαμβαδεύοντας από γενιά σε γενιά τα πολιτιστικά αγαθά και τις αξίες που προάγουν. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή μας. Θα παρακαλούσα τον κύριο Πασαλίδη να ανέβει στη σκηνή. Βάλαμε στους ρόζους χερί. Βάλαμε ταινίες στα ραγισμένα τέρματα. Γυρίσαμε δύο και τρεις φορές το κλειδί στην κυταρότητα. Του κάτω. Γέμισαν τα δωμάτια καπνό και στάχτη. Η πόλη και εγώ ήταν απέναντι. Τον Αύγουστο με το Μελτένι ταξιδεύουν οι εφιάλτες στα χύπτερη. Ο καπνός και η στάχτη πόντιζαν τους τοίχους. Κάθισαν στα έπιπλα. Χιόλωναν τους καθρέφτες. Κρέμονταν στα δοκάρια και κατοικούσαν στις χαραμάδες. Τρύπωνα στο κατώρι, καταστάλαζαν στα γεννήματα. Το κρασί πήρε μια γεύση τυφή, το αλεύρι πίκριζε και το ψωμί στο στόμα λάσπο. Πού και πού, η γλώσσα ανοίγε με τη στάχτη, σε ανάμεσα στα δόντια, σε φυτρώναν μικρά κάρβουνα.
Η πόλη που κάει και ξαναγεννήθηκε στην άλλη όχθη. Ένα με το κορμί μας. Κυλάει μέσα στο αίμα μας. Και όταν ονειρευόμαστε, περιδιαβαίνουμε στα περιβόλια μας και σεριανάμε στις πλατείες. Κάθε φορά που πιάνουμε το τραγούδι, είναι τα λόγια μας τα αυτιά. Η μουσική παράπονο, σαν πυρκαγιά που την κουβαλάει τον Ετένε. Η πόλη της Ανατολής μας κατοικεί. Και 100 χρόνια τώρα μας δικάζει. Η Σμύρνη μόνα και το πιο μικρό χωριό της Μικράς Ασίας είχε την εξέλιξή του. Όλοι μιλούσαν ελληνικά. Δέσποζε η εκκλησία της Αγίας Φωτεινής με το πανύψηλο καμπαναριό και τις φανταχτερές καμπάνες, τις μεγαλοπρεπείς τοιχογραφίες και το χρυσό σταυρό που έλαβε στον ήλιο. Δίπλα στο ναό η Ευαγγελική Σχολή. Στα Βουρλά ήταν ένα ψαγόριο σχολή. Έγινε το 1680. Χτίστηκε σε 5 στρέμματα μέσα στο κέντρο της πόλης. Αυτή λοιπόν η σχολή ήταν ανώτερη σε μένα. Τα Βούρλα λεγόταν εκείνα τα χρόνια κλαζωμένα. Και τιμή σε ένεκε δώσαμε στη σχολή το όνομα του Αναξαγόρα που γεννήθηκε στον τόπο μας. 20 χρόνια οι βουρλιώτες τα έφερναν τα μάρμαρα στους ώμους. 5 χιλιόμετρα τα κουβαλούσαν από τη σκάλα στα Βούρλα για να κάνουν αυτή τη σχολή. Κάτω Παναγιά, ένα όμορφο χωριό. Χτισμένη στο πιο δυτικό σημείο. Οι δρόσεις αντμαές μικροασιατικών βουνών διχάει τα πανταγαλάζια κύματα του Αιγαίου. Η μαρμαρέλια πλάκα, ηχτισμένη στο εκκλησάκι του Χριστού, στον άσπρο κάζο, στα γκρεμνά, έγραφε. Εδώ τελειώνει η Ασία και από εδώ αρχίζει η Ανατολή. Σ' όλα τα χρόνια της κλαδιάς, της φράγκικης, της τουρκικής, αυτό το χωριό έμεινε μόνο, κλεισμένο στον εαυτό του. Έτσι παρέμεινε γνήσιο, ελληνικό και χριστιανικό, στα βάθη των αιώνων. Οι μόνοι φοροεισπράκτορες στο χωριό ήταν. Οι μόνοι δυνάστες στο χωριό ήταν οι φοροεισπράκτορες, ένας λιμενάρχης, ένας τελώνης, ένας αστυνομικός και καμιά δεκαριά υπάλληλοι. Στο αντίκρυ βουνό, το εκκλησάκι των ταξιαρχών και πιο πέρα η αμπέλα, το δασάκι, οι ελιές, σπίτια με αετώματα, με σταυρούς, μπουκάλια στερεωμένα με ασβέστη και γεμάτα αγιασμό. Προς τα ψηλώματα ξεχωρίζει η εκκλησία του χωριού. Η Παναγία, περίφημη, τρίκλητη βασιλική και ένα καμπαναριό ίδιο με της Αγίας Φωτεινής, της Σμύρνη. Από την άλλη μεριά βρίσκουμε τους Μήλους. Ήταν 5 μαζεμένοι στη σειρά. Και πιο δόθε, ο ψιλοθόρυτος κουκουλτζάς, ο Μπουρνόβας με τα πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά, πνιγμένοι μέσα στα αμπέλια, μέσα στα λιόδεντρα και τους μπατζέ. Πράσινο παραλίδι, έτσι που να πούμε στο χέρι σου, θα τάγιζε. Και εκεί που ανεβαίνουν κάτι τσάνια, είναι το Κοζακάκι, πλάι του, ο χιλιοαγαπημένος Μπουτζάς. Όλα αυτά, η Ανάρη. Ατόφιερα μου σήμερα. Είχαμε αμπέλια πολλά γύρω από το σπίτι. Είχαμε και σικές, πολλές σικές. Ο παππούς μας ξέρανε τα σίκα και τα έβαζε σειρές σε ένα βαρέλι. Και εμείς, μικρά τότε, μπαίναμε στο βαρέλι και τα τρώγαμε.
Κοιτούσε μέσα ο Αλέκος, ο μικρόφωνος, ο αδερφός μου. Δύο έτρωγε, ένα μου πετούσε. Αυτά είναι που θυμάμαι από την Πανήγυρη στην Κάτω Παναγιά. 15 Αύγουστος του 1910. Όταν βγήκα στην πρώτη μέρα, τα ξέχασα όλα. Ήρθαν οι εντυπώσεις και με μερώσανε. Δεν ήξερα τι είναι από το εδώ και τι είναι από το παρό. Τη θάλασσα, τα καραβάκια της Χαμηδιέ, τα μεγάλα μαρμαρένια σπίτια, τις καρότσες με το ρυθμικό τους χτύπο πάνω στο πλακόστρωτο, τα τράμια που τα στέλναν άλογα, ή όλον εκείνο τον έφημο χαροπό κόσμο που μπαινόβγαινε με σαματά στις λέσπες και στα καφενεία. Έπεσα να κοιμηθώ πρώτη βραδιά στη σμήνη. Είσαι όμορφος, το ξέρεις, είσαι πολύ όμορφος. Κοπέλες ξεντεκολογιασμένες, με λαμψές και πεταχτές, σε διανούσανε, κορτάρα. Ζευγάρια χαρούμενα αγοράζανε λουλούδια. Τα καρτενία παίζανε μουσικές, τραγουδούσανε τα πολιτάκια. Σερβιτόροι πηγαινοφέρνανε δίσκους με καραφάκια και με ζέζες. Η προκυναία μύριζε ούζο. Αγγουράκι, γαλλικό κρέας και θαλασσινά. Τα σπίτια, ακόμα και στους πιο απόμακρους μαχαλάδες, ανοιχτά, συντροφεμένα. Στις πόρτες οι φαμελιές είχαν στρώσει εύθυνα εκείνη. Όλα όσα ξέρουν ο ένας και ο άλλος για τη Σμύρνη είναι σκόρπιες εντυπώσεις των γερών μου. Οι πόλεις γίνουν τους έρωτες, οι πόλεις τους δίνουν τους έρωτες. Οι δρόμοι της Σμύρνης και προπάντων οι απότεντοι τις μεσημεριανές και τις βραδινές ώρες, όταν υπάρχει ησυχία, γεμίζουν από ζευγαράκια. Και η κάθε μία με τον γιαφουκλού της. Κορίτσια καλών οικογενειών, της μεσαίας τάξης και του λαού, όλες. Βίρδιν, μίρδιν, εκεί καταλήγουν, πίσω από τις μάνδρες. Όπου ούτε αστυνομία, ούτε καμιά άλλη επίβλεψη υπάρχει, για να επέρχεται ως κατευναστικό του ακατασχέτου ενθουσιασμού της μικράς ηλικίας. Τζόνι! Πηγαίνει του Βεζιγράμπου. Γύρισε πίσω. Και μέσα στην καρότσα η ομορφιά του κόσμου. Δυο μάτια πελώρια, φουντουκιά οφθάνη, που τα ματόκλαρα φτάνανε στα φρύδια και σκιάζανε τα μάγουλα. Και πιο κάτω, κατά μεσής, ένα τριαδεφυλλί μπουμπούκι. Αυτό ήταν το πρόσωπο. Κοντιλένια, μικροκαμωμένη. Κάτω από το φραβαλά της φούστας, ξεχώριζε ένα μικροσκοπικό μαύρο λουκέντς βοβάκι. Και μου ξεχώριζε ο αστράγαλος. Ω Άγγελε του Θεού, έλεγες μέσα σου. Είσαι όμορφη, το ξέρεις, είσαι πολύ όμορφη. Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στα σαποκέντρους ηλικίας, αλλά και σε αυτές που είναι περαστικές, καθώς λέγουν στη Σμύρνη. Από τα παράθυρα και τις πόρτες των οποίων μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι τα νιάτα σε αυτή την πόλη κατέρχονται από μια καλπάζουσα ερωτοπάθεια, που εξηγείται από μια αντίθεση, την οποία κανείς δεν θα επερίμενε. Όχι δηλαδή από εμπόδια, αλλά από την ευκολία με την οποία συνάπτονται τα συνοικέσια. Αυτή η ραφημία, η γεμάτη συνείδηση ζωή, βρίσκεται μέσα στη ζωή. Βλέπεις τα σπίτια στην προκυλαία, τα κομψά, τα χοντικά και λες, εδώ κάτω κατοικούσαν άνθρωποι που και ήξεραν και κάτι είχαν τον τρόπο να τη ζήσουν τη ζωή κατά πόσο τη ταιριάζει. Οι μέρες είναι δικές, ο κάματος εύκολος. Συλλογιούμε την άνοιξη της Σμύρνης. Πολύ ανοιξιάτικη είναι τούτη πολιτεία. Με το πως όλος, ολόγυρο. Έζησα όπως ήθελα. Αγάπησα με την καρδιά μου. Ξέρω πως η ευτυχία μου και η μοναξιά μου οφείλεται σε αυτό. Το ξέρω από τότε που σε γνώρισα. Η ιστορία μιας πόλης είναι η ιστορία των ερώτων. Οι πόλεις, αν ζήσουν στη μνήμη μας, θα ζήσουν με τους ερωτές τους. Ακόμα δεν σκοπεύω να πω λόγια ερωτικά. Ό,τι και αν γράψω για τη Σμύρνη, το αφιερώνω σε σένα. Με στα γλυκά μαγαγιά σου, με στα γλυκά σου χάρη, εξεγάσα σιγά τα θεάτα αφιάλια.
στείλανε στο Ιχιτζία μελέτα μπουρού. Δεύτερο τάγμα εργασίας, 80 χιλιόμετρα πέρα από την Άγγλια, στο χωριό του Λισάρ. Πάνω στα άγρια του Κογούνια, με συντροφιά της καταιγίδες, στα αδιακά των λύκων και των τζακαλιών. Στο φόβο πως μπορεί ώρα με την ώρα να φτάσουν οι Τούρκοι λιποτάκτες να μας χαλάσουν. Σπάζαν οι σάρκες των ανθρώπων και καταδόταν σκοτωμένο μαύρο αίμα. Κακά μαγκάτα. Στο τάγμα, όπως κατάλαβα, δεν θα μείνει κανένα ζωντανό. Έχει πέσει μια διάολο αρρώστια και πεθαίνουν οι κατασταριές οι άνθρωποι. Κι είναι άλλοι που σάπησαν τα δάχτυλα των χεριών και των ποδαριών τους και ξεκολλάνε σαν δένες. Ο Θεός να με γκάλιψε. Μα όπως πάμε σε λίγο καιρό, θα έχουν όλοι θεριστεί. Στο βάθος της ψυχής μας, ούτε εμείς τους μισούσαμε, ούτε αυτοί. Στα βουλά της Μικράς Ασίας, ήταν σαν να μας είχε γεννήσει και τους δύο λαούς η ίδια Αττική. Αν και στο χωριό μου δεν υπήρχαν Τούρκοι. Πολλές φορές οι Έλληνες δουλεύαν με τους Τούρκους και ανταλλάζαν τον ίδιο. Είναι μια φλογοή που φτάνει από μακριά, που φέρνει χαιρετίσματα από τις θάλασσες, καθώς τα σύννεφα, κάτασπρα περνούν από πάνω μου, αλλαργεύω σε εκείνο τον πάμπλο το τόπο. Τα βουνά, καπνισμένα, προσκαλούν κάθε ψυχή. Ένας πρωινός άνεμος φυσάει ακατάπαστα προς το Αιγαίο. Εκείνη η μεγάλη θάλασσα, η λίμνη των ηρώων, ταξιδεύει στη σκέψη μου, που όλο εκεί τριγυρίζει. Οι Έλληνες είχαμε γιατρούς και φάρμακα. Και έκανε τους Τούρκους να μας εμπιστεύουν. Μας σεβόταν και μας θαυμόταν. Γιατί ήμασταν έξυπνοι και εργατικοί. Μερικοί μάλιστα προσκυνούσαν κρυφά τις εικόνες της χριστιανοσύνης. Αφήνανε και τάμα. Έφυγα ξανά για την Άγγελα. Το τάγμα μου βρισκόταν στο χωριό Γιαυσάν, κοντά στον Ερυθρό ποταμό. Η τελετή της υποδοχής αυτή τη φορά ήταν διαφορετική. Είχαν στήσει τρεις αγχώνες. Τρία παλικάρια ήταν εκεί κρεμασμένα μέρες με μια πινακίδα στο στήθος. Είμαι λιποτάκτης. Οι στρατιώτες κοίταζαν. Οι κρεμάλες, οι χαλκάδες στο λαιμό, τα βασανιστήρια. Τίποτα δεν ήταν ικανό να συγκρατήσει τη λιποταξία. Έναν πόλεμο στον πόλεμο. Όταν ήταν ο Μάκης, ένα μήνα νωρίτερα μαζεύονταν οι άνδρες σου. Γινόταν μια παρέα, 5-10 ατόμα, όσοι χρειαζόταν, και οργάνωναν την παράσταση. Παρίστανταν το 21. Ελάτε να μοιράσουμε τους λόγους. Και έρχονταν οι απόφοιτες και λέγανε ότι θα γίνει η παράσταση στα κεντρικά σημεία της πόλης. Γύρω-γύρω οι ελληνικές σημαίες, αρχίσανε τα ελληνικά τραγούδια. Και οι Τούρκοι έρχονταν, οι άνδρες όμως, και οι γυναίκες τους δεν πιέναν έξω. Φτάσαμε στον ποταμό Αγά. Φάγαμε, κοιμηθήκαμε και όταν νύχτωσε αρχίσαμε πάλι την πορεία. Εκείνο το βράδυ ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος. Ούτε ένα άστρο δεν φαινόταν για παρηγοριά. Φυσούσε δυνατά και το σκοτάδι ήταν τόσο πυκτό που ζυγώναμε κοπάδι και η είδηση δεν πήραμε. Για να προστατευτούμε από τα σκυλιά, σμίξαμε πλάτη με πλάτη και με τα όπλα έτοιμα περιμέναμε. Μάλιστα σε πολλούς επισήμους οι άντρες δίνανε προσκλήσεις. Και αυτοί όχι μόνο χαίρονταν, αλλά όταν εμείς οι Έλληνες αρχίζαμε τα χειροκροτήματα και τα ζήτω η Ελλάς, οι Τούρκοι, ταυτόχρονα μαζί μας, φώναζαν κι αυτοί «Για σας είναι Ελλάς!» «Για σας είναι Ελλάς! Για σας είναι Ελλάς!» Καθώς μιλούσαμε, ακούστηκαν από μακριά μπερδεμένες φωνές και ποδοβολητά. Ψηλά στις κορδέλες του καρόδρομου, μαύρισε ο τόπος. Λες και κατηφορίζανε κοπάδια. Την προηγούμενη, είχαμε ανταμώσει ένα βοσκό μου, Ατζήρια, Θεσσαλονίκη. Τα μάτια σας εκατό μας, είπε. Μην πέσετε στα χέρια Κούρδων ληστών, που ρημάζουν εδώ την περιοχή. Δεν θα μείνει φουκαράδες μου, ούτε το κοκαλάκι σας. Έχουνε φάει κόσμο και φρυνιά. Τι κι αν είμαστε φίλοι. Άκουσε εδώ, έμαθα ότι πέρασε και κοίταξε του άλλη την κόρη. Πρόσεξε καλά, δεν είναι της θρησκείας μας. Κατάλαβες. Ναι. Μάιο του 1919 αποφευράζει το Ελληνικό Στρατός. Ένας Ελληνικός Στρατός του Ιεροσαλήμου που σου... Είτε άνθρωπος σε σένα. Μονέμεινε η νύχτα σου, η μέρα σου τη γη. Η νύχτα να γελάστηκε. Γιατί οι άνθρωποι γίνανε γέρα.
και έλειπε ο Θεός τα ξένα. Η πόλη που κάηκε ξαναγεννήθηκε στην άλλη όχθη. Ένα με το κορμί μας. Φυλάει μέσα στο αίμα μας. Δεν ήμασταν εμείς που φεύγαμε, μα η ακτογραμμή απέναντί μας. Το πλοίο Πελοπόννησος έμεινε σταθερό και εμείς ατενίζαμε ανεβασμένοι στο άγγλο της πλώδης. Πώς μια πατρίδα κάνει, πώς κρύβεται μέσα στους καπνούς. Και ξεθοριάζει η Αγία Φωτεινή, πώς τα τραβούδια γίνονται βουβές κραυγές, πώς οι γλάροι της λίμνης περιστρέφονται ακολουθώντας τους αφρούς της έλικας και ύστερα επιστρέφουν στην πρώτη μέρα τους, πώς δίνουν στις κάχτες τα αρώματα από τις 30 φυγές. Όσοι αυλές και οι θανάσεις όπου βρεντούσαμε ανέμενε, μια κούφια προσωρινή ελευθερία, γίνονται ίσκοι, στίγματα και ίσκοι, φανταστικά οράματα στην καταφνία. Την ίδια στιγμή, πάνω από τα βουνά, σε ατέλειωτη πορεία, ο Θείος Αναστάσεις. Για πάντα εκμάλλον. Αμήλικος, να τρώει τα χιλιόμετρα της πέτρας και να υπομένει τη μεγάλη των αιωνίων νεκρών της δίκης. Απορρέπεται στα βάθη της Μέσης Ανατολής. Δίχως ελπίδα καμία επιστροφή, με μόνο τα ζευγότητα, εκείνη που θέλει. Στην άλλη άκρη της θάλασσας πια, στην άλλη Ελλάδα, στις νέες πόλεις που χτίστηκαν σε άδεια χωράφια, στη Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Μενεμένη, Νέο Κορδελιό. Κάθε σπίτι είχε ένα θείο Αναστάση, που τον στάβρωναν κάθε πρωί και κάθε βράδυ οι γιαγιάδες με τα μαύρα τσιμπέρια, μέσα σε ένα σύννεφο καπνών του Λιβανού, κάτω από το εικονοστάσι. Μπας και γυρίσει. Μπας και τις φανερώσει κάποιο σημείο ζωής. Μα η Αναστάση της αφανέρωτη. Α, η ξενιτιά το χαίρεται. Στα περιβόλια, στα δάση, τα καρδερίνες και τα πετροποτσίσια μας.
τους μπαρσέτες με τις ματζουράνες. Τα πανηγύρια με τις όμορφες. Κανείς δεν ξέρει τι απέγινε ο Τζόνι. Με το καιρό ξεχάστηκε. Πού και πού, τα παιδιά το βάζουν στη μνήμη. Μαζί με αυτόν και την κοκόνα πάνω στην πέραξη. Και οι εφημερίδες αγνοήσανε την εξαφάνιση του Τζόνι. Και οι τρεις ελληνικές εφημερίδες που βγαίνανε εκείνο τον καιρό. Δυο πρωινές και μια απογευματινή. Ο Γεροκαμπούρης εφημεριδοπόλης, τα παιδιά τον παίρνανε από πίσω και τον φωνάζανε γαρδαρόπα. Διαλαλούσε στα σοκάκια. Μεγάλη εφημερίδα. Με σπουδαίες ειδήσεις. Και οι νοικοκυρές τον φωνάζανε στο σπίτι και του προσφέρανε παρσιμπαδάκι με καφέ. Ύστερα συνέχιζε το γύρο του. Μεγάλη εφημερίδα με σπουδαίες ειδήσεις. Με σπουδαίες ειδήσεις. Κι όμως δεν γράψανε τίποτα για την εξαφάνιση του Τζόνι. Απασχολημένες με τους καυγάδες τους και με άλλα σοβαρά ζητήματα. Να, λόγου χάρη. Η πιο λογία από τις δύο μεγάλες πρωινές εφημερίδες είχε προκηρύξει εκείνες τις ημέρες ένα διαγωνισμό που άφησε εποχή. Εάν δεν είστε αυτό το οποίο είστε, τι θα ήθελατε να είστε. Πάντως ο Τζόνις δεν ξαναφάνηκε στο Χατζηπάνι. Κάποιες χρόνια αργότερα, διοργανώνοντας στα μέρη μας εκδρομές με πούλμα πολυτελή. Τα σύνορα ανοιχτά για κάθε ξένο ζευγάρι. Ξενοδοχεία 5 αστέρων, θεμελιωμένα πάνω στα χωνεμένα κόκαλα των Αναστάσεων. Δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας πατούν πάνω στα κουρασμένα παλιά τους βήματα. Και οι γιαγιάδες, εκείνες οι μαυρομαντιλούσες, πώς ήσαν. Και οι σχούνα πήρθαν προπολού. Η πόλη που κάηκε ξαναγεννήθηκε στην άλλη όχθη. Ένα με το κορμί μας, κυλάει μες στο αίμα μας. Και όταν ονειρευόμαστε, περιδιαβαίνουμε στα περιβόλια της και σε διανάμε στις πλατείες. Κάθε φορά που πιάνουμε το τραγούδι, είναι τα λόγια μας τα αυτιά. Τη μουσική παράπονα, σαν πυρκαγιά που την κουβαλάει το μερτέλι. Η πόλη της Ανατολής μας κατοικεί. Και 100 χρόνια τώρα μας διπέρνει. Ισήρμα